Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα live. Έχει εύκολη σήμερα εκεί. Σε λεπτό, Ιωάννα, νομίζω. Λοιπόν, είμαστε live με την Ιωάννα Φιάκου, την πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, η οποία θα μας παρουσιάσει τώρα αμέσως το σεμινάριο της με θέμα χειραγώγηση αγώνων, υποχρεώσεις και κίνδυνοι των αθλητών προπονητών. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα στην Κύπρο αρκετά. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και όχι μόνο. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα μας μιλήσει αμέσως τώρα η κυρία Φιάκου, η οποία στη συνέχεια θα δεχτεί ερωτήσεις στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου. Πάμε να δώσουμε τώρα τον λόγο στην πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης για την πρωτοβουλία που έχει πάρει σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έχουμε περάσει όλοι με το μένουμε σπίτι, ώστε να κρατήσει σε εγρήγορση και τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους παίχτες τα θέματα ενημέρωσης, γενικά τα θέματα ενημέρωσης της καλαθοσφαίρησης, αλλά καθώς επίσης και της χειραγώγησης των αγώνων. Ένα θέμα ουσιαστικά από το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει απασχολήσει. Ιδιαίτερως ως Δημοκρατία, φτάνοντας σε σημείο να έχουμε και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Η σημερινή μας αναφορά θα περιοριστεί σε μια γενική αναφορά όσον αφορά το καθεστώς στη Δημοκρατία, αλλά κυρίως θα το δούμε από την οπτική γωνία του στοιχήματος. Δεν θα επεκταθούμε σε οτιδήποτε άλλο, λόγω του ότι υπάρχει και η αρμόδια επιτροπή διοντολογίας, που είναι αρμόδια για τη χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων και του όλου θέματος ουσιαστικά. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω ότι ουσιαστικά οι όλες πληροφορίες στηρίζονται και έχουν κατευθυντήριες, λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές από το έγγραφο της Ολυμπιακής Επιτροπής και από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις σχετικά με τη χειραγώγηση των αγώνων. Θα ξεκινήσω με το ποια είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχει συσταθεί το 2015. Το 2012 έχουμε αναλάβει ουσιαστικά τα καθήκοντα μας ως Διοικητικό Συμβούλιο από το Σεπτέμβριο του 2015 με ανανέωση το 2018. Ο κύριος ρόλος της πέντε βασικοί οι κύριες αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων είναι η χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, η ρύθμιση της στοιχηματικής δραστηριότητας, η εποπτεία αν εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι, οδηγίες, οι κανονισμοί που διεύουν το συγκεκριμένο τομέα, ο έλεγχος και η λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών ατόμων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Συγκεκριμένα είναι για τη ρυθμίση και εποπτεία του επίγειου στοιχήματος, δηλαδή στα πρακτορία τα οποία παρέχεται αθλητικό στοίχημα ή άλλα γεγονότα, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό, το ηλεκτρονικό στοίχημα, που παρέχεται μέσα από το διαδίκτυο. Οι άδειες οι οποίες εκδίδει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είναι η άδεια αποδέχτης κλάσης Α, που είναι το επίγειο στοίχημα, η άδεια αποδέχτης κλάσης Β, που είναι το ηλεκτρονικό στοίχημα. Οι άδειες υποστατικού, τα πρακτορία για να μπορούν να λειτουργούν πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από μέρους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που λειτουργεί το υποστατικό και η εξουσιοδότηση υπεύθυνων προσώπων για τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών στα υποστατικά. Ο ορισμός του στοιχήματος προβλέπεται στον νόμο. Εδώ ερχόμαστε και το βάζουμε σε κάποια bullet points ώστε να είναι εύκολο για τον ακροατή να το διαβάσει. Το ορισμός του στοιχήματος στηρίζεται ότι διενεργείται επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων, στα οποία οι διαγωνιζόμενοι
είναι φυσικά πρόσωπα, για παράδειγμα ένας αγώνας καλαθόσφαιρας ή ένας αγώνας ποδοσφαίρου, διεξάγονται στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να είναι εικονικά παιχνίδια. Τα κέρδη κάθε παίχτη καθορίζονται πριν κάτω το χρόνο της ενέργειας του και διεξάγεται κατ' όμιν άδεια στοιχήματος κλάσης Α ή Β, όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Τα απαγορευμένα είδη στοιχήματος είναι τα τυχερά παιχνίδια καζίνο με απευθεία σύνδεση. Ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία παρέχονται τα online καζίνο. Καζίνο στη Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο από τα διοδοτημένα καζίνο που ελέγχονται από την Εθνική Αρχή Παιχνίων και Βοτιάς Καζίνο. Απαγορευμένο είδος είναι το ανταλλακτήριο στοιχημάτων, το εκτινόμενο στοίχημα και το στοίχημα επικοινωνδρομίων. Επίσης, τυχερά παιχνίδια τα οποία παρέχονται από τον ΟΠΑΠ Κύπρου απαγορεύεται να παρέχονται με βάση την άδεια από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Ουσιαστικά, η Αρχή εκδίδει άδειες για παροχή υπηρεσιών στοιχημάτων μόνο διαθλητικών ή άλλων γεγονότων. Όταν λέμε άλλα γεγονότα, μπορεί να μιλάμε για ένα διαγωνισμό, ο οποίος συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα για να εξαχθεί το αποτέλεσμα. Τώρα ερχόμαστε στο τι είναι η χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων, όπου προβλέπεται στον περί της καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμων του 2017. Ουσιαστικά η ερμηνεία της χειραγώγησης του αθλητικού γεγονότος εστιάζεται στη σκοπιμότητα, στη διαφοροποίηση του αποτελέσματος ή εξέλιξης του αγώνα, η δημιουργία μεμονωμένου γεγονότος κατά τρόπο που να αλλοιώνει έστω και εν μέρει των απρόβλεπτων χαρακτήρα του αγώνα. Στοχεύει στην αποκόμιση άδικου πλέον εκτίματος για οικονομικό ή αλλόφελος προσωπικό ή προς όφελος τρίτων. Με λίγα λόγια, η χειραγώγηση είναι η σκοπιμή διαφοροποίηση του αποτελέσματος ή της εξέλιξης ενός αγώνα από την αποκόμιση ενός πλέον εκτίματος. Είτε αυτό είναι οικονομικός, είτε είναι για να μην υπάρχει διαβάθμιση της ομάδας, είτε να μην έχει οποιαδήποτε επίπτωση στη βαθμολογική ομάδα. Ουσιαστικά, ως Δημοκρατία, το 2017, εκ μέρους του Προεδρού της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Παιδείας υπογράφει τη σύμβαση Μακολή. Ακολούθως ψηφίζεται ο παίκτης καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμος του 2017 και συστήνεται η Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, όπου ουσιαστικά έχει αρχίσει πρόσφατα τη λειτουργία της. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού εντελώς ενημερωτικά αριστεύουμε εδώ, απλά για να έχουμε μια συνοχή στην παρουσίασή μας, είναι ότι εκδίδει οδηγίες για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της χειραγώγησης, διερευνά φτεπάγγελτα περιπτώσεις ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας και εξετάζει τις καταγγελίες ή και πληροφορίες που τίθενται ενώπιον της για πιθανή χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος. Μέσα από την περί της καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικού γεγονότος νόμο προβλέπονται και ποινικές διαδικασίες και προς τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος αν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε χειραγώγηση, καθώς επίσης η αρχή έχει την εξουσία να προβεί σε πειθαρχική διαδικασία απέναντι στην εταιρεία αν τυχόν παραβιάσει τον παρόντα νόμο ή παραβιάσει οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που αφορά τη χειραγώγηση. Τώρα θα περάσουμε στο γιατί είναι τα κίνητρα ουσιαστικά για τη χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων. Αρχικά θα δούμε το αθλητικό πλεονέκτημα. Όταν η χειραγώγηση πραγματοποιείται με στόχο να παρέχει κάποιο αθλητικό πλεονέκτημα στον αθλητή ή την ομάδα, όπως την αποφυγή διαβάθμισης, την πρόθεση σε άλλη κατηγορία, την εξασφάλιση της ευνοϊκής θέσης για σκοπούς κλήρωσης ή play-offs. Το οικονομικό κέρδος, όταν η χειραγώγηση έχει σχεδιαστεί για να προκαθορίσει ένα γεγονός που αναμένεται να προσφέρει σε στοίχημα, αυτός ο τύπος χειραγώγησης κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται από εγκληματικά στοιχεία με στόχο το ξέβλημα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και για οικονομική ενίσχυση των εμπλεκόμενων μερών, το οποίο θα προβούν στο στήσιμο της, θα προβούν στην χειραγώγηση ενός γεγονότος. Οι παράγοντες που αυξάνουν το ρίσκο ουσιαστικά είναι το είδος του τουρνουά ή του αγώνα, η οικονομική ανασφάλεια που μπορεί να διέπει όσους εμπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία, ακόμα και του ίδιου του αθλητή, ο χαρακτήρας του αθλητή, είναι σημαντικός παράγοντας το κατά πόσο θα αποδεχθεί να μειωθεί είτε η αξιοπρέπεια του είτε η ηθική του σε αυτήν την διαδικασία, και οι εθιστικές συμπεριφορές, όπου θα δούμε και πιο κάτω ένα παράδειγμα που έχει συμβεί σε άλλη ομάδα. Οι παράγοντες που αυξάνουν είναι οι διαγωνισμοί που έχουν περιορισμένη σημασία σχετικά με το αν οι συμμετέχοντες κερδίζουν ή χάνουν, π.χ. στο τέλος ενός προαθλήματος. Αγώνες που είναι σημαντικοί για ένα μόνο από τους συμμετέχοντες ή με χαμηλές πιθανότητες επιτυχίες για ένα από τους συμμετέχοντες. Τέτοιοι διαγωνισμοί, αγώνες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο χειραγώγησης λόγω περιορισμένου κινήτρου. Η οικονομική ανασφάλεια του αθλητή,
ο αθλητής είναι πιο πρόθυμος και αναγκασμένος να κερδίσει χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω ανήθικων παράνομων ενέργειων. Εάν ο μισθός του αθλητή είναι ιδιαίτερα χαμηλός, τότε θεωρείται πιο ευάλωτος. Αυτά όλα, επαναλαμβάνω και τονίζω, είναι σύμφωνα και με την έκθεση και τη μελέτη της Ολυμπιακής Επιτροπής σχετικά με τη χειραγώγηση των αγώνων. Ο χαρακτήρας του αθλητή είναι οι ευάλωτοι αθλητές, είναι πιο δύσκολο να αρνηθούν την προσέγγιση εγκληματικού στοιχείου, ιδιαίτερα χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθησης, από χαμηλή αυτοεκτίμηση, αφέλεια ή απληστία, στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε να είναι και εκτός από τα θέματα της χειραγώγησης των αγώνων, τα βλέπουμε και σε άλλες εθιστικές, ότι είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε άλλες εθιστικές τάσεις. Οι εθιστικές συμπεριφορές, αθλητές που έχουν εξάρτηση, επαφή με ναρκωτικά, αλκοόλ, πορνεία, είναι πιο ευάλωτοι και πολλές φορές αποτελούν στόχο για εγκληματικά στοιχεία που χειραγωγούν αγώνες. Αυτό παίρνει συνήθως μέσω του εκβιασμού ή αποκάλυψης του εθισμού του αθλητή ή και απειλή βίας προς τον αθλητή. Οι αθλητές ουσιαστικά θα προσεγγιστούν από τα εμπλεκόμενα μέρη, είτε άμεσα με το δώρα, χρήματα, ή και όπως αναφέρεται και στην έκθεση της Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από τους σεξουαλικά ανταλλάγματα ή εμέσως μέσω της οικογένειας ή φίλων. Το πώς πείθουν τους αθλητές να χειραγωγήσουν ένα αγώνα είναι μέσω του grooming ή μέσω της συνεχόμενης επαφής ή και χρησιμοποιώντας οποιασδήποτε απειλές. Παράδειγμα, μπορούμε να θέσουμε είναι αξιοποιώντας κάποιο προηγούμενο συμβάν, δημιουργώντας κάποιο ζήτημα που να αφήνει ευθετημένο τον αθλητή ή χρησιμοποιώντας βία ή εκφοβισμό στο ίδιο ή σε φιλικά συγγενικά του πρόσωπο. Η προσέγγιση του αθλητή υπάρχουν αρκετά στάδια τους ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο αθλητής ο οποίος θα εμπλακεί είτε ο προπονητής είτε οποιοδήποτε άλλο μέρος, θα υπάρχει μια σειρά από πράξεις ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε απώλεια και αποτυχία της χειραγώγησης από μέρος του διοργανωτή της χειραγώγησης. Η πρώτη προσέγγιση είναι ο αθλητής προσεγγίζεται με τρόπο να μην εγείρει υποψίες περί ακεραιότητας ή περί του σκοπού της επαφής. Η φιλία δημιουργείται μια στενή σχέση μεταξύ του εμπλεκόμενου του ατόμου που θα προχωρήσει σε στήσιμο του αγώνα με τον αθλητή. Η εξέβρεση των αδυναμιών, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αν έχει εθισμό σε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω. Η προσφορά δώρου, ώστε να δημιουργηθεί αίσθηση υποχρέωσης εναντίον. Εάν θέλει να αρνηθεί το δώρο, τότε το πρόσωπο ίσως να γίνει πιο επιθετικό, ακόμη και πιο βίαιο. Και η πρώτη χειραγώγηση αθλητικού αγώνα είναι συνήθως κάτι πολύ μικρό ή ασήμαντο. Και ακολούθως ο αθλητής μπορεί να θεωρηθεί παγιδευμένος, εάν δεχτεί τη χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων και δημιουργεί. Τότε φτάνει σε ένα φαύλο κίτρινο που ίσως αν προβεί να αποφύγει αυτό το γεγονός, να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, όπως αναφέραμε, απειλές προς οικογένειες ή προς την δική του είτε σωματική είτε ηθική ακεραιότητα. Ακολούθως, οι παραγόντες που μπορούν να ευνοήσουν το συνεχή επαφή ενός αθλητή, τον Βρούμι, είναι κατά πόσο ο αθλητής έχει πληρωθεί το μισθό του, αν υπάρχει οποιοδήποτε εθισμός, η συσσόρευση υπερβολικού χρέους από στοίχημα και τυχερά παιχνίδια, η πίεση, οι ευκαιρίες και ο εξορθολογισμός, η ποιότητα ζωής του δεν μπορεί να συντηρηθεί από το προσωπικό του εισόδημα, η συσσόρευση ψηλού προσωπικού χρέους, κακά αθλητικά αποτελέσματα, η έλλειψη αναγνώρισης και ανταμοιβής, άρα αυτό ουσιαστικά θα τον αντιχών μέσα από τη δική του παρεμβολή, η ομάδα πετύχει το αποτέλεσμα, τότε θα υπάρξει μια αναγνώριση προς το πρόσωπο του, η επιθυμία για προσωπική πρόοδο, αφέλεια, αναχειλώτη φιλοδοξία, η πίεση από την οικογένεια και φίλους ότι μέσα από την ενασχόληση σου με το ποδόσφαιρο, μέσα από την ενασχόληση σου με την καλαθόσφαιρα, αφού έχεις οποιασδήποτε θυσίες επί της καθημερινότητας σου πρέπει να απετύχεις, άρα ο αθλητής στην προσπάθεια να τον απετύχει ίσως βρει πιο έμμεσους τρόπους. Και οι ρευστές ηθικές αξίες και η επιθυμία να αφισβητήσει ή να καταχραστεί. Το όλο σύστημα από αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο τον οποίο προσέγγισε ο ίδιος και το συμμετοχή του. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο αθλητής υποχρεούται να μην προβαίνει να συμβάλλει σε χειραγώγηση του αγώνα, να μην ζητά, αποδέχεται ή λαμβάνει δώρα ή οικονομικό όφελος για σκοπούς χειραγώγησης, να αναφέρει ή να καταγγέλει οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς του αθλητισμού που δόθεσε στην αντίληψή του. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε στοίχημα ενός αθλητή,
και το ασυμβίωστο σε σχέση με την παροχή στοιχήματος. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, όταν είναι ένας αθλητής, τότε απαγορεύεται να ανοίξει, να παρέχει υπηρεσίες, είτε ο ίδιος έχει, π.χ. στην περίπτωση δική μας, να λάβει άδεια για ένα υποστατικό, ή να παρέχει ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπηρεσίες στοιχήματος σε ένα υποστατικό. Ακολούθως, δεν προβαίνει η συμβάλληση χειραγωγή στην αγώνα για τον λόγο του DNA έχει ποινικό αδίκημα. Υπάρχει φυλάκιση με βάση την νομοθεσία μέχρι και 7 έτη ή και χρηματική ποινή μέχρι 200.000. Η δίμευση της περιουσίας που προήλθε από την χειραγώγηση και το δικαστήριο κατά την εξέταση της πιο πάνω κατηγορίας επιβάλλει πιο αυστηρές ποινές εάν ο κατηγορούμενος είναι κυρίως αθλητής όταν εξετάζει μια υπόθεση ενώπιον του δικαστήριου. Επίσης, υπάρχει το ποινικό αδίκημα της δωροδοκίας, περιλαμβάνει και την αποδοχή δώρου για τον επηρεασμό τρίτου προσώπου. Επίσης, υπάρχει φυλάκιση μέχρι και 5 έτη ή και χρηματική ποινή μέχρι 100.000 ευρώ. Και εδώ παλιτονίζουμε το δικαστήριο κατά την εξαίραση της πιο πάνω κατηγορίας στον έρθει ενώπιον του, επιβάλλει πιο αυστηρές ποινές, εάν ο κατηγορούμενος είναι αθλητής της είτε σε οποιοδήποτε άθλημα το οποίο εμπλέκεται σε αυτό. Επίσης, ο αθλητής έχει την υποχρέωση για να μην παραλείψει ή να συγκαλύψει ή αποκρύψει στοιχεία αποτελεί ποινικό αδίκημα. Και πάλι εδώ έχει ποινή των 3 ετών ή και χρηματικής ποινής. Και εδώ αυτό απλά να αναφέρουμε που είναι σημαντικό να το γνωρίζουν οι αθλητές που υιοθελώς και χωρίς να αποβλέπει σε κάποιο όφελος παρέχει πληροφόρηση τη χάνει προστασίας από τις αρμόδιες αρχές της δημοκρατίας. Και γενικότερα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη ισχύουν σε γενικές γραμμές οι ίδιες διαδικασίες. Επίσης, απαγορεύεται η συμμετοχή σε στοίχημα. Αθλητής απαγορεύεται να στοιχηματίσει σε αγώνα διοργάνωση στον οποίο συμμετέχει το σωματείον του. Περιλαμβάνεται και η διενέργεια στοιχήματος μέσω τρίτου προσώπου. Και εδώ, αν τυχόν το παραβιάσει, τότε υπάρχει φυλάκιση ή και χρηματική ποινή. Όσον αφορά το ασυμβίβαστο σε σχέση με την παροχή στοιχήματος, αθλητής απαγορεύεται να κατέχει άδεια αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως, να συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται με το στοίχημα. Περιλαμβάνει συζύγους, καλλιόντες, ανιόντες και συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού των προσώπων που αναφέρονται. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ότι η πρόσωπο το οποίο είναι οφελός και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιο όφελος, παρέχει πληροφορίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις όποιες υποθέσεις ή συνεργάζεται με αυτές ή δίνει τις οποιασδήποτε πληροφορίες οι οποίες μπορεί να ήρθαν στη γνώση του, τότε τη χάνει τις όποιας προστασίας. Εν ολίγης, αθλητής που είχε οφελός και χωρίς να αποβλέπει σε κάποιον οφελός, παρέχει πληροφόρηση και τη χάνει προστασίας. Και εδώ είναι που τονίζουμε ότι ουσιαστικά είναι σημαντικό να έχουμε ψηλό το αίσθημα του αθλητικού ιδιώδες, ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να προβαίνουμε και να προβαίνουμε ακολούθως στις πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών που εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις. Στην Κύπρο, ένα άτομο μπορεί να παρέχει πληροφορίες είτε στην Επιτροπή Διοντολογίας για τη χειραγώγηση των αγώνων, είτε στις αρμόδιες διοκτικές αρχές, στην αστυνομία. Η προστασία του καταγγέλλοντος ουσιαστικά περιλαμβάνει ότι δεν δημοσιεύεται ή αποκαλύπτεται η ταυτότητα του, δεν δημοσιεύεται ή αποκαλύπτεται το περιεχόμενο της αναφοράς του ή οποιοδήποτε στοιχείο που πιθανόν να τον ταυτοποιήσει, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε όρο συμβολέου ή κανόνα εμπιστευτικότητας. Εάν η ομάδα του διακόψει το συμβόλαιο μονομερώς ή απολύσει τον αθλητή, θεωρείται ως παράνομη λύση συμβολαίου και άρα καλύπτεται από τον αντίστοιχο νόμο, το οποίο διέπει τις συμβάσεις στη δημοκρατία. Επίσης, αν χρειάζεται ο αθλητής, εντάσσεται στο σχέδιο προστασίας μαρτύρων. Σύμφωνα επίσης με τον περί της καταπολέμησης, τον νόμο του 2017, σε συνεργασία με τις ΟΚΟΑ, σε συνεργασία με τις Εθνικές Ομοσπονδίες, καταρτίζει κώδικα ηθικής δεοντολογίας, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς ρήτρες για την αποτροπή της χειραγωγής των αθλητικών γεγονότων, για τη συμμετοχή των αθλητών σε προσυνεννοημένους αγώνες και την υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή. Ο κώδικας υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους αθλητές και κρατείται στον ΚΟΑ.
Σε περίπτωση που αθλητής αρνηθεί να υπογράψει τον κώδικα, η ομοσπονδία του δεν αποδέχεται την κατάθεση οποιοδήποτε συμβολαίου. Αυτές είναι ουσιαστικά οι δράσεις που πρέπει και οι ίδιες οι ομοσπονδίες και οι ομάδες να οφείλουν να ελέγχουν ότι εφαρμόζονται, η οποία υπογραφεί μεταξύ του αθλητή και του αθλητικού σωματείου. Απαγορεύει τη συμμετοχή του αθλητή στα αθλητικά γεγονότα και πρωταθλήματα που διοργανώνει, εάν δεν υπογράψει τον κώδικα όσο έχουμε αναφέρει. Λόγω των γεγονότων που είχαμε τα τελευταία, λόγω της έντονων καταγγελιών που είχα γίνει γενοποιών των διοκτικών αρχών, αναγκάστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει σε αυτό. Το Φεβρουάριο του 2020 εξάγγειλε την κατάρτιση του κώδικα και τη σύσταση ανεξάρτητης αθλητικής αρχής που θα λειτουργεί ως αθλητικό δικαστήριο και θα υποπτεύει και αν τηρείται ο κώδικας. Αυτό που μια αναφορά του Προέδρου είναι αυτό που απαιτεί είναι η ενίσχυση των εργαλείων που μπορεί να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές στον εντοπισμό των διαπλεγόμενων και τη διαλεύκανση αδικημάτων. Σημαντικό στοιχείο είναι να μην φτάνουμε σε τέτοια φαινόμενα, είναι να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Εξάλλου και είναι ακόμα σημαντικός και ρόλος των ομοσπονδιών, όπως και σήμερα εσείς υπάρχει η επαρχής ενημέρωση. Όταν δείτε την επαρχής ενημέρωση στους εμπλεκόμενους φορείς και στους παίχτες, τότε είναι μια μεθοδολογία για να προλάβουμε ανέλπιστα γεγονότα. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να φέρουμε, το οποίο θα μπορεί να δώσει την εικόνα των όσων θεωρητικά έχουμε αναφέρει πιο πάνω, είναι το 2015 με 2017 στο NBA, ο παίχτης Tim Donaghy, το επάγγελμα ήταν διαιτητής καλαθόσφαιρας. Το FBA τον κατηγόρησε για χειραγώγηση αγώνων. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής στοιχημάτισε σε αγώνες που ο ίδιος συμμετείχε και διοχέτευε πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Η κατάληξη ήταν, δήλωσε ότι είναι παθολογικά εκτεθειμένος στο στοίχημα και παραδέχτηκε ενοχή. Καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, δέχτηκε $500 πρόστιμο, αποκλεισμό διαπαντός από αγώνες του NBA και αποκηρύχθηκε προς συναδέλφους και λάτρες του αθλήματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας είναι γνωστό αυτό. Οι πιθανές ποινές με βάση του νόμου σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως αναφέραμε, είναι η φυλάκιση μέχρι και 7 έτη ή και η χρηματική ποινή μέχρι 200.000, η δίμευση της περιουσίας που προήλθαν από την χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων. Συμπερασματικά, ενημερώνουμε για τους τομείς που ισχύουν και τις υποχρεώσεις μου και πώς μπορώ να προστατεύω. Το οποίο έχουμε αναφέρει είναι σημαντικό. Οι παίχτες, εκτός από τα δικαιώματα που μπορούν να έχουν, εκτός από το όφελος που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους στα αθλητικά γεγονότα στις ομάδες, είναι σωστό να ενημερώνονται, αλλά και οι ίδιοι να προσπαθούν να λαμβάνουν όσο περισσότερη γνώση με ποιον τρόπο μπορούν να προστατευτούν από ενδεχόμενη εμπλοκή τους στην χειραγώγηση των αγώνων και ειδικότερα στο κατά πόσο όταν υπάρχει αυτή η συμμετοχή και προς την αποφυγή της παθολογικής ανασχόλησης και με το στοίχημα που επί της ουσίας θα ήταν ορθότερο όπως αναφέραμε προηγουμένως, ειδικότερα στις ομάδες την οποία συμμετέχει, στην ομοσπονδία την οποία συμμετέχει, θα ήταν ορθότερο να αποφεύγει την οποιαδήποτε στοιχηματική δραστηριότητα, είτε αν συμμετέχει ο ίδιος στον αγώνα, είτε όχι. Το σημαντικό είναι ότι δεν λαμβάνω μέρος σε χειραγώγηση αγώνα για οποιοδήποτε λόγο. Η συνέπεια είναι ποινικό αδίκημα, η λύση του συμβολαίου με την ομάδα μου, οι οικονομικές επιπτώσεις, η κοινωνική φήμη, το δε στοιχηματίζω στο άθλημα και θωρακίζω τον εαυτό μου. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι ουσιαστικά η οποιαδήποτε εθιστική συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε χειραγώγηση ή εμπλοκή σε χειραγώγηση η οποία ποινικοποιείται με βάση τον νόμο, ενδέχεται στην ηλικία των 15, των 20, των 25 να καταστρέψει μια μελλοντική πορεία ενός αξιόλογου νέου αν είχε μια πιο ήπια εμπλοκή και μια υγιής εμπλοκή με το άθλημα για να μην καταλήγει σε τέτοια θέματα. Όσον αφορά οι δράσεις της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, για να αποφεύγουμε την παθολογική ενασχόληση, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια στην πορεία μας, έχουμε ως βασικό μας πυλώνα ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων την προστασία των νεαρών ατόμων και την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου.
Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε προχωρήσει σε προγράμματα πρόληψης εθιστικών συμπεριφορών στο στοίχημα. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν με τον ΚΕΝΘΕΑ, με τον Οργανισμό Νεολαίας. Ενδεικτικά, η συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας είναι ένα προγράμμα τα οποία αναγράφονται. Η κύρια φιλοσοφία και αυτό που οδήγησε στην άμεση και πιο στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας είναι ότι βλέπουμε, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ότι είναι ανεβάλλοντος, αν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και όλα αυτά. Μέσα από τα προγράμματα τα οποία τρέχει ο Οργανισμός Νεολαίας, στοχεύεται η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, με ποιον τρόπο ο νέος μπορεί να θωρακιστεί, να ενισχύσει την κριτική του σκέψη, ούτως ώστε όποια δύσκολη ή σε οποιαδήποτε περίπτωση τύχει να είναι ευάλωτος ή τύχει σε τέτοια, μπροστά σε τέτοια γεγονότα, να έχει τη δυναμικότητα και την πυκμή να μπορεί να κρατήσει την πορεία του και να μην ξεφύγει της πορείας του για να παραβήσει σε τέτοια γεγονότα. Επίσης υπάρχει η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των νέων, δηλαδή αν κάποιος νέος διαπιστώσει ότι υπάρχουν ή κάποιο άτομο από το φιλικό του περιβάλλον υπάρχουν κάποιες τάσεις που μπορούν να τον οδηγήσουν σε κάποιες ανέπιστες διαδικασίες, μπορεί να λάβει ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υπάρχουν και υπηρεσίες καθοδήγησης. Επίσης, να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν οι γραμμές 1456 και 1454, όπου κάποιος αν διαπιστώσει ότι έχει είναι αθλητής, συμμετέχει σε μια αθλητική διοργάνωση, είτε στο σχολείο, είτε σε ομάδα κυρίως, που μπορεί να οδηγηθεί σε τέτοιες συμπεριφορές, μπορεί να λάβει ψυχολογική στήριξη για να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να ενδυναμωθεί και να καλέσει σε συγκεκριμένες γραμμές. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω επίσης είναι ότι ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και έχοντας την εποπτεία των εταιριών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος, είναι οι συνεχείς κατευθυντήρες γραμμές που δίνονται και στους αποδέκτες, είναι ότι αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι ένας αγώνας ενδέχεται να εμπλέκεται στη χειραγώγηση, τότε οφείλουν να παγωποιήσουν οποιαδήποτε στοιχήματα, ώστε να εξεταστούν τα άτομα τα οποία συμμετείχαν και να αναμένουν την έκβαση των αποτελεσμάτων. Επίσης, οι εταιρείες συνεργάζονται με αρμόδιες εταιρείες όπου τους παρέχουν πληροφόρηση την ώρα την οποία όταν είτε στο live αγώνας και προηγουμένως ότι αυτός ενδέχεται να είναι χειραγωγημένος αγώνας. Και επίσης υπάρχει στον έλεγχο δέουσας επιμέλειας που γίνεται για την εγγραφή παιχτών στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, να γίνεται έλεγχος αν το συγκεκριμένο άτομο συμμετέχει σε μια ομάδα. Και ο σκοπός μας είναι να επεκταθούμε και στο επίγειο στοίχημα, όπου στα πρακτορία η συμμετοχή στο στοίχημα είναι ανώνυμη και εκεί υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί ο πράκτορας όσοι θέλει και να έχει να γνωρίζει επακριβώς αν ένα άτομο συμμετέχει σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός και να τον αποτρέψει να στοιχηματίσει. Σε αυτόν διενεργούνται στην παρούσα φάση έρευνες με ποιον τρόπο μπορούμε να έρθουμε να το ελέγξουμε αυτό και την ίδια ώρα να μην έρθουμε να ενισχύσουμε την παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα. Επίσης, αν ένας παίχτης προσπαθήσει δεν του δίνεται η ευχέρεια να στοιχηματίσει είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω του πρακτορείου, είτε για ότι είναι γνωστό πρόσωπο και προσφεύγει ουσιαστικά να λάβει υπηρεσίες από παράνομες ιστοσελίδες ή από μαύρη αγορά, ενδέχεται να καταρχάς ενέχει ο ίδιος ποινικό αδίκημα με βάση των περιστοιχημάτων νόμων, καθώς επίσης υπάρχει και ο κίνδυνος και τα χρήματα του να χάσει, να το δημιουργήσουν, να επιμένει να συμμετέχει ώστε να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα σε μια παράνομη αγορά με όλους τους κινδύνους που ενέχει. Γι' αυτό και σε αυτό το σημείο καλούμε και τους αθλητές και το κοινό, το οποίο φαντάζομαι όσοι μας παρακολουθούν, αν υπάρχουν και τέτοιες υποψίες για παράνομες ιστοσελίδες όπου αποδέχονται και παίχτες, να γίνεται καταγγελία στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Στην ιστοσελίδα της Αρχής υπάρχει ενότητα για καταγγελίες. Νοείται ότι οι καταγγελίες είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να τύχουν οποιασδήποτε άλλη χρήση
απλά η αρχή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης υπάρχει η ιστοσελίδα Responsible Gaming, η οποία υπάρχει ενημέρωση γιατί με ποιον τρόπο μπορούμε να προλάβουμε γεγονότα για να μην έχουμε παθολογική ενασχόληση. Και οποιασδήποτε άλλες απορίες μπορούν να προκύψουν στην πορεία. Η Εθνική Αρχή Στιγμάτων είναι σε θέση μέσα από την ιστοσελίδα να μπορεί κάποιος να υποβάλει κάποιο ερώτημα και να έχει την κατάλληλη στήριξη. Επίσης, στο στρατηγικό σχεδιασμό του 2020 και 2022 είναι η ετοιμασία εγχειριδίου, το οποίο θα είναι πιο ξεκάθαρη και η στόχη της αρχής και οι οδηγίες προς τους εποπτευόμενους, που αυτό θα σκοπός μας είναι να συνταχθεί στη συνεργασία με την Επιτροπή Δεοντολογίας και να τύχουν ενημέρωσης και οι ομοσπονδίες, ώστε να ενημερώνουν και να προλαμβάνουν γεγονότα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και των παιχτών. Σε γενικές γραμμές η παρουσίαση μας αυτή, αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση, μπορώ πολύ ευχαρίστως να το δούμε. Ή αν θέλετε κάποιο σημείο που έχουμε αναφέρει, μπορούμε να το αναφερθούμε εκ νέου με περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα Φιάκου για την εξαιρετική της παρουσίαση στο πρώτο μέρος. Εννοείται ότι αυτοί που μας βλέπουν ζωντανά από τη σελίδα της Ομοσπονδίας Καλωσφαίρισης έχουν την ευκαιρία τώρα να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε ετοιμάσει και εμείς με τη σειρά μας ερωτήσεις για την πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Αν είμαστε ok, μπορώ να ξεκινήσουμε μια ερώτηση δική μου. Πρώτα απ' όλα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα την κοινωνία πρόσφατα, που ήταν οι καταγγελίες που έγιναν για τους προσυνειδημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο. Είναι μια μάστιγα το συγκεκριμένο θέμα στον τόπο μας, αλλά και διεθνώς εδώ και δεκαετίες, και ο κόσμος βλέπει με καχυποψία το όλο σκηνικό. Τι πρέπει να γίνει από τις αρχές, όπως και τη δική σας, κυρία Φιάκου, για να αλλάξει αυτή η αντιμετώπιση του κόσμου και να αντιμετωπιστεί κατά μέτωπον αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα? Αυτό είναι θέμα που οποία εξήγηλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θεωρώ ότι ότι θα προχωρήσουμε σε ουσιαστική μείωση αυτών των περιστατικών. Να ξεκινώ να έχω την φιλοσοφία ότι δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το οποιοδήποτε φαινόμενο. Πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Το θέμα είναι να ελαχιστοποιούμε κατά το μεγαλύτερο βαθμό τέτοιου είδους φαινόμενα. Θα ήταν ευχής έργο να το εξαλείφαμε παντελώς, αλλά σημασία είναι να ξεκινήσουμε από κάπου, και θεωρούμε ότι η γραμμή η οποία τέθηκε του πρόεδρου της Δημοκρατίας στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, αν όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν την καλή θέληση να προβούν σε όλες αυτές τις ενέργειες, τότε σίγουρα θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στα 7 σημεία τα οποία ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο, ένα έκτο σημείο ήταν και η παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας. Γι' αυτό ως Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχουμε προβεί στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της στοιχηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου θα λαμβάνουμε όλη τη στοιχηματική δραστηριότητα και ακολούθως θα μπορούν να βγαίνουν και ουσιαστικά σταριστικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούν να παρέχονται και στις διοχτικές αρχές, αλλά και σε όποιες αρχές, προστατεύοντας πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα, και στις αρμόδιες αρχές, ώστε να καθορίζουν και τον τρόπο λήψης μέτρων, καθώς επίσης θα είναι και ένα σημαντικό εργαλείο για εμάς για την ενίσχυση των οδηγιών προς τους παρόχους υπηρεσιών στοιχήματος. Άρα, εναπόκειται θεωρώ κατά κύριο λόγο στη θέληση που έχουμε ως κράτος, και θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε τέτοια εντολή, οφείλουμε να λάβουμε όλοι τα απαραίτητα μέτρα.
Με ποιους φορείς ακριβώς συνεργάζεται η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων στην Κύπρο, πέρα από αυτούς που ανάφερε στην ομιλία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των παράνομου στοιχηματισμού, και πού μπορεί αλλού να επεκταθεί αυτή η συνεργασία, πάντοτε μιλώντας για διάφορους φορείς στην Κύπρο? Καταρχάς, να ρωτήσω τι ενέργειες λαμβάνουμε εμείς για τη μείωση του παράνομου στοιχήματος. Είναι ότι υπάρχει επιτόπια αποπτία σε όλα τα υποσταλικά, όπου κάθε υποσταλικό εξετάζεται από τη θεωρητή της αρχής περίπου 2 φορές το μήνα, ειδικότερα είναι υψηλού ρίσκου. Ακολούθως υπάρχει άμεση συνεργασία με την αστυνομία Κύπρο, που έχουμε χτίσει μια πολύ καλή επικοινωνία και υπάρχει άμεση ανταπόκριση όπου διαπιστωθεί παράνομο στοίχημα, παράνομο τυχερό παιχνίδι, να υπάρχει άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Επίσης, ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε και περισσότερη συνεργασία, άμεση συνεργασία ουσιαστικά και με την Επιτροπή Διοντολογίας, ώστε, όπως αναφέρα και προηγουμένως, να δίνονται οι κατάλληλες πληροφορίες για να μπορούν να καθορίζουν τη στρατηγική και τις δράσεις τους μέσα από το στοίχημα. Και επίσης υπάρχει και η συνεργασία όσον αφορά τα θέματα παράνομης παροχής υπηρεσιών και η συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου είτε λαμβάνοντας είτε σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, είτε σε επίπεδο λήψης βελτιστών πρακτικών για την ενίσχυση. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και το σημαντικό είναι ότι είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και χτίζουμε επικοδομητικά για να μπορούμε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, να ενημερώσω ότι υπάρχει και η λίστα φραγής για παράνομες ιστοσελίδες. Η λίστα φραγής της αρχής, όπου μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί κάποιος, η παρότρινση μας είναι πάντοτε να ελέγχουμε αν η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και αν δεν είναι αδειοδοτημένη, αν είναι στη λίστα φραγής. Και ακολούθως, αν δεν είναι, τότε καλούμε όλων το κοινό να προβαίνει σε καταγγελίες. Επαφές με αθλητές που είναι οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού έχετε ως αρχή, είτε για να λειτουργήσουν ως κράχτες σε αυτή τη μάχη, είτε με κάποιους άλλους τρόπους, ή και με κάποιους φορείς αθλητών? Βεβαίως. Εδώ και 2 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2018 και του 2019, διοργανώσαμε την εβδομάδα ενημέρωσης υπεύθυνου παιχνιδιού, όπου τα άμεσα μηνύματα πέρασαν μέσα από τις διάφορες διοργανώσεις, συμμετείχαν είτε ποδοσφαιριστές, είτε αθλητές του στίβου, είτε της καλαθόσφαιρας, οι οποίοι έχουν υψηλές επιδόσεις. Επίσης, στις κατά καιρούς εκστρατείες που ανακοινώνουμε, φροντίζουμε να είναι αθλητές, ώστε να περνά το υγιές, το αθλητικό ιδεώδες και τι μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από αυτό. Και αρκετές φορές έχουμε για να περάσει ένα μήνυμα είτε για διοργανώσεις της αρχής, είτε για να περάσει ένα μήνυμα και στις ομάδες, αλλά και κυρίως στους φιλάθλους. Υπήρχε συνεργασία και με την ΚΟ, όπου όλες οι ομάδες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας είχαν μπει στο γήπεδο με φανέλες και ακολούθως έπαιζε το μήνυμα της Εθνικής. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το ενισχύσουμε και με την καλαθόσφαιρα και με την ανάπτυξη περισσότερης συνεργασίας με την ΚΟ. Και ενημερώσει και κατά τη διάρκεια των αγώνων καλαθοσφαίρισης. Θυμίζουμε στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να υποβάλουν την ερώτησή τους στην πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, την κυρία Ιωάννα Φιάκου, μέσα από το σχόλιο στην σελίδα της Ομοσπονδίας στο Facebook. Παρακολουθούμε τα σχόλια και έτσι είναι στη διάθεσή τους η κυρία Φιάκου. Κυρία Φιάκου, τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο προφανώς έχουμε δει αρκετές βελτιώσεις σε αυτό το θέμα. Κάποτε είχαμε αθλητές, ποδοσφαιριστές ως επιτοπλίστων να είναι ακόμη και ιδιοκτήτες πρακτορείων στοιχημάτων. Κάτι που σήμερα θα ήταν προφανώς παράνομο. Πόσο μεγάλα βήματα έχουν γίνει μπροστά
σε αυτό το θέμα και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στα αρνητικά, αλλά δούμε και λίγο το πού ήμασταν και πού είμαστε σήμερα. Εντάξει, οφείλω να αναγνωρίσω ότι υπάρχει, έχουμε βελτιώσει, υπάρχει ουσιαστική βελτίωση στον τομέα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και αυτό βλέπουμε έχει γίνει μέσα από τις διάφορες συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους στα πρακτορία που είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή ήταν αρνητικοί στο να δεχτούν ότι πρέπει να συνεργαστούν, πρέπει να εφαρμόζουν τις προνοίες του νόμου, βλέπουμε ερχόμαστε σήμερα είναι απέτησή τους να αυξηθούν οι μεθόδοι για την παράνομη δραστηριότητα, γιατί έχει επισημανθεί ουσιαστικά ότι η παρανομία μου δίνει βραχυχρόνιες λύσεις, ενώ η ορθή τήρηση του νόμου μου δίνει μια μακροχρόνια βιωσιμότητα. Έχει γίνει αντιληπτό το πόσο σοβαρό είναι η συμμετοχή των ατόμων κάτω των 18 στη στοιχηματική δραστηριότητα, που και με βάση τον νόμο, κάτι που παρέλειψα να αναφέρω, με βάση τον νόμο να απαγορεύεται η συμμετοχή σε στοίχημα για άτομα κάτω των 18. Υπάρχουν μελέτες γιατί άτομα κάτω των 18 δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά τι μπορεί να τους οδηγήσει σε αυτήν. Ότι η συμμετοχή κάτω των 18 την μπορεί να τους οδηγήσει πολύ εύκολα λόγω και του ενθουσιασμού που έχουν σε αυτές τις ηλικίες, λόγω του ότι αν δεν έχω χρηματικό κέρδος εκείνη τη φάση, γιατί είμαι σε μια είμαι κάτω από την φροντίδα των γονιών, μπορεί να οδηγήσει σε παθολογική ενασχόληση και σε καταστροφή εμπορίας, είτε αυτή είναι αθλητική, είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε ακαδημαϊκή. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Υπήρχε περίοδος όπου έρχονταν καλύτουν η αρχή να συμμετέχει, να δίνει μαρτυρίες στην αστυνομία για παράνομη δραστηριότητα. Μπορεί και την ημέρα να έφευγαν 6 επιστολές ή να δίνονταν 6 επιτόπιες μαρτυρίες, καταθέσεις. Τώρα έχουμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο και είμαστε στις μία την εβδομάδα ή και το μήνα ακόμα. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή βελτίωση, αρκετή ουσιαστικά μείωση της παράνομης. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια για να βελτιωθούμε. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή. Την αρχή της παρουσίασης μίλησες για τους λόγους που ένας αθλητής μπορεί να δελεαστεί από εγκληματικά στοιχεία και να υποκύψει σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πρόβλημα. Το να πληρώνεται καλά ένας αθλητής, δηλαδή στην ώρα του, με ένα σωστό καλό μισθό, θεωρείς ότι είναι ο νούμερο ένας τρόπος για να μπορέσει ένας αθλητής να μην υποκύψει στο ρίσκο χειραγωγής του αθλητικού γεγονότων, ή υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που πρέπει οι φορείς να έχουν υπόψη τους για να μπορούν να φροντίσουν οι αθλητές να μην υποκύπτουν σε αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, δεν θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα μας για να κρίνουμε το ύψος του μισθού. Είναι ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Δεοντολογίας να τοποθετηθεί και να εμβαθύνει επί του θέματος. Να πω γι' αυτό, όχι το ύψος του ποσού, αλλά να πληρώνονται στην ώρα τους. Είναι και αρμοδιότητα του ΚΟΑ να ρυθμίζει αυτό. Άρα θα προτιμήσω να περιοριστώ στα πιο το αρμοδιότητα μας παρά στην ανάλυση. Εντάξει, βέβαια, αυτό που βλέπουμε και μέσα από τις μελέτες που έχουν γίνει και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό όσον αφορά το πώς μπορεί να οδηγηθεί κάποιος σε θυστικές συμπεριφορές, είναι ότι βασικά στοιχεία είναι η έλλειψη αυτοεπίθεσης, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αφέλεια και η απληστία. Είναι τα βασικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένας χαρακτήρας για να οδηγηθεί σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία μπορεί να τον οδηγήσει σε μια καταστροφή ή της ζωής του, ή της ζωής του φιλικού του περιβάλλοντος, ή του οικογενειακού περιβάλλοντος. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο επικεντρώθηκα στο ότι είναι σημαντική η καλλιέργεια των μαθητών και των νέων για να ενδυναμώσουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τις συγκεκριμένες αδυναμίες τους, να τις μετατρέψουν από αδυναμία σε δύναμη, ούτως ώστε να μην επιρρεπείς κατά το ελάχιστο σε όποια περίπτωση βρεθεί ενώπιον τους. Και πραγματικά υπάρχουν ουσιαστικά προγράμματα
που τρέχουν από μέρος του οργανισμού νεολαίας και θα ήταν καλό να μπει κάποιος να το μελετήσει και να λάβει σχετική ενημέρωση για συμμετοχή. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, κάτι που θα μπορούσες να πεις για ένα καταληκτικό σχόλιο. Και αν όχι, να φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος του σεμιναρίου μας. Άρα ο τελευταίος λόγος σε σένα, κυρία Φιάκου. Ευχαριστώ, Εύα. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της και ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ομοσπονδίες στο μέλλον. Σκοπός μας είναι να συνεχιστεί και η συνεργασία αλλά και η ενημέρωση και η εκπαίδευση είτε εις βάθος είτε σε άλλο μέρος το οποίο έχουμε αρμοδιότητα. Κατά κύριο λόγο είναι ότι το σημαντικό μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι ας επικεντρωνόμαστε στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζωή μας, πώς θα αυξάνουμε την ποιότητα ζωής μας, το ουσιαστικό κέρδος από κάθε συμμετοχή μας και να θωρακίζουμε τον εαυτό μας με όσα περισσότερα μέτρα μπορούν να υπάρχουν. Επαναλαμβάνω ότι για όποιες προσθέτες πληροφορίες ή καταγγελίες μπορεί να γίνουν μέσα από την ιστοσελίδα responsiblegaming.gov.cy ή από την ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων nba.gov.cy. Στο τηλέφωνο μας είναι το 2288-1800 για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση μπορούμε να παρέχουμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ... Να κλείσουμε κι εμείς το σεμινάριό μας. Ξανά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κυρία Φιάκου. Επίσης, καλή σας συνέχεια.